Καλησπέρα σε όλους. Είμαστε σε ένα διαφορετικό χώρο όπως θα βλέπετε. Δεν είναι ο χώρος για unboxing, απλά βρισκόμαστε σε ένα διαφορετικό χώρο αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, μπροστά μου έχω το SteelSeries Apex M800, της αγαπημένης μου εταιρείας όπως ξέρετε τη SteelSeries και έχω πει πάρα πολλές φορές στο live stream. Αυτό το τρελό για να βάλω για το Maraki V. Το οποίο ελπίζω να το αξιοποιήσει, λέει θα παίζει όπλο του Diva. Οπότε φαντάζομαι θα βελτιωθεί πάρα πολύ με αυτή την τρελόγια. Το πτυλόγιο είναι RGB, όπως βλέπετε εδώ πέρα στη φωτογραφία. Έχει ένα περίεργο space, αρχικά αυτό με φόβησε, αλλά τελικά μάλλον φαίνεται ότι βολεύει. Μπορείτε να το στάρετε είναι λίγο πιο ήσυχα τα πλήθρα από μηχανικά, είναι μηχανικό πτυλόγιο. Στο πίσω μέρος της συσκευασίας βλέπετε ότι έχει 3 modes για FPS, για MMO και για διάφορα άλλα προφίλ που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να φαίνονται τα πλήθρα να φωτίζονται. Έχει δικούς τους φωτισμούς μέσω του SteelSeries Engine, που είναι που όλα τα προϊόντα της οικογένειας SteelSeries μπορούν να αλλάζουν τους φωτισμούς όπως τα οπτικά μου που έχω, όπως αυτό το τρελόγιο, μπορούν να συνδυάζονται κιόλα. Και κατεβάζουν και προφίλ από το Ιντερνετ που έχουν φτιάξει άλλοι users. Οπότε μπορεί, ας πούμε, όταν θες να κάνεις strike, να μην έχετε το προφίλ για FPS, το εδώ νομίζω είναι. Γι' αυτό. Και να έχετε κάποιο άλλο προφίλ το οποίο είναι κατεβασμένο από το Ιντερνετ με το δικό σας προφίλ, τέλος πάντων. Αυτό λέει ότι το έχει φτιάξει στη SteelSeries σε συνεργασία με τους Navi και τους Fnatic, δύο μεγάλες e-sports ομάδες. Πλέον η SteelSeries σπονσοράρει τους EG και η καινούργια σειρά η Arctis και τα καινούργια που δείχνει το τρελόγιο έχουν ειδικό branding για EG. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχει το κουτί. Το κουτί ανοίγει για το πλάι, κανονικά όπως όλα τα κουτιά. Θα το πω αυτό εδώ στην άκρη. Μια μαύρη σλίξη συσκευασία, πολύ καλό προς πολύ προσεγμένο και πάμε να τα ανοίξουμε μπροστά. Ανοίγει εδώ έτσι και μέσα βλέπουμε κατευθείαν το πληκτρολόγιο. Όπως θα πούτε τα κουδιά, δεν ξέρω αν το δείτε στην κάμερα, είναι πιο ήσυχα από ότι αν και μηχανικό. Έχει ένα ειδικό, μια ειδική τεχνολογία από τη SteelSeries για τα πληκτρολόγια για τα πλήκτρα και πάμε να το βγάλουμε λίγο, γιατί είναι μια δυσκολία. Πάμε λίγο με τη σειρά. Βγάζουμε το λόγιο και παρέα έχει και το βιβλιαράκι στη SteelSeries και αυτοκολλητάκια στη SteelSeries. Εδώ πέρα, καθώς και διάφορα διαφορετικά κουμπιά εδώ πέρα πλήκτρα για να αλλάξετε για το Alt, γιατί πάνω έχει για άλλα κουμπιά, δεν έχει το Alt, ή αν έχετε Mac έχει το Command. Για να βάλετε στο αντίστοιχο σημείο στο πληκτρολόγιο. Βάζουμε εκεί από τα λόγια. Και αυτή εδώ είναι η συσκευή, θα ανεβάζω και αυτό. Και είμαστε εδώ με το πληκτρολόγιο απευθεία. Το πληκτρολόγιο. Γιατί ο Βασούλης που. Α, έχει και δύο Βασούλες. Έχει και δύο Βασούλες που ξέχασα να το δούμε νωρίτερα. Δύο στοιχεία είναι Βασούλες για να μπορείτε να το σηκώσετε λίγο πιο πάνω. Αυτό δεν είναι Βασούλη. Το πληκτρολόγιο είναι για να το ανασηκώνετε και για να το αφήνετε κάτω. Νομίζω τώρα έχει τις καθιστές βασούλες, οπότε ας το δούμε πίσω αρχικά. Αρχικά το πληκτρολόγιο πίσω είναι έτσι, 4 σημεία στήριξης, τα οποία αλλάζουν. Μαράκι δεν θα αλλάξω. Όλα αυτά, για να είναι λίγο πιο όρθιο. Ή μπορείτε να βάλετε αντίστοιχα από όχι, μόνο αυτά εδώ αλλάζουν, πίσω. Οπότε το πληκτρολόγιο κάθεται και πιο όρθιο. Εδώ κάτω μπορείτε να πάρετε τα καλώδια που συνδέεται. Επίσης έχει δύο θύρες USB2. Στη μέση του πληκτρολογίου και το πληκτρολόγιο συνδέεται στον υπολογιστή μου μέσω δύο θυρών USB και όχι μία. Το πληκτρολόγιο είναι αυτό εδώ, ακούγεται έτσι, το space είναι έτσι, έχει κουμπιά προγραμματιζόμενα 6 στο πλάι. Μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε με αυτά τα κουμπιά, να τα βάλετε για ειδικές χρήσεις διαφορετικές. Το manual μέσα δείχνει και το πώς μπορείτε να αλλάξετε εδώ πέρα τα mode που έχει το πληκτρολόγιο. Numpad κανονικά, τα FBI, Numpad εδώ, είναι ένα full κανονικό πληκτρολόγιο στη SteelSeries. Θα το συνδέσουμε στον υπολογιστή και θα δούμε πώς φωτίζει και θα το δουλέψουμε λίγο γράφοντας για να δούμε λίγο πώς είναι σχετικά με το δικό μου που έχω πάρει ένα typing πληκτρολόγιο της Dust Keyboard. Είναι καθαρά typing, ενώ αυτό είναι καθαρά gaming πληκτρολόγιο. Οπότε θα το συνδέσουμε στον υπολογιστή και θα βγάλουμε κάποια πλάνα γράφοντας και παίρνοντας κάποιο παιχνίδι. Αυτά. Στο πρόγραμμα της SteelSeries βλέπετε ότι έχει βρει αμέσως το περιφερειακό που έχουμε συνδέσει.
Είναι το Apex M800 από το Μητρολόγιο, οπότε μπορούμε να το ανοίξουμε και εδώ πέρα εμφανίζονται όλες οι ρυθμίσεις που μπορείτε να κάνετε για το φωτισμό του Μητρολόγιου. Με τις default ρυθμίσεις μπορείτε να επιλέξετε αν θα είναι set, αν θα είναι steady, σταθερός ο φωτισμός, αν θα είναι color shift, αν θα έχει reactive key όταν το πατάς να αλλάζει χρώμα το πλήκτρο, με cooldown να αλλάζει με διαφορετικό χρόνο το κάθε πλήκτρο, μπορείτε να ρυθμίσεις ομάδες πλήκτρων ή ακόμα και ένα πλήκτρο, όπως βλέπετε εδώ έχω επιλέξει μια ομάδα πλήκτρων για να την κάνω όπως θέλω. Μπορείτε να επιλέξετε βέβαια και ένα-ένα τα πλήκτρα και να τα αλλάξετε εδώ πέρα τι θέλετε. Δεξιά βλέπουμε τα templates, τα οποία μπορούμε νομίζω να δούμε στο preview εδώ. Έχω επιλέξει τώρα το damage flag, μπορώ να επιλέξω FPS mode, το οποίο αλλάζει και στο πλητρολόγιο από κάτω όπως βλέπετε. Ό,τι βλέπουμε στην οθόνη το βλέπουμε και στο πλητρολόγιο. Εμφανίζει τα πλήκτρα για τα FPS, εδώ εμφανίζει τα πλήκτρα για το MMO. Color shift να αλλάζει χρώματα σιγά σιγά. Vertical waves, πάνω waves, κάτω waves, τα πάντα αλλάζουν στο πλητρολόγιο. Και μπορείτε να φτιάξετε custom presets για το πλητρολόγιο, προγραμματίζοντας τα όπως είδαμε νωρίτερα ένα-ένα. Πάμε να δούμε ένα που φτιάξαμε τώρα. Όπου βλέπουμε ότι στο active έχει active και idle modes το κάθε. Οι δύο καταστάσεις του πληκτρολογίου, δηλαδή είναι όταν πληκτρολογείται. Αυτό το mode έχουμε βάλει να αλλάζουν, να εμφανίζονται και να σβήνουν διάφορα χρώματα. Όπως θα δείτε, διαφορετικά χρώματα στο ομάδες χρωμάτων στα πλήκτρα. Τα F τα έχουμε κάνει κόκκινα. Τα extra buttons εδώ πέρα τα προγραμματιζόμενα τα έχουμε κάνει μπλε. Τα βελάκια τα έχουμε κάνει πράσινα, ανοιχτό. Αυτά πάλι κόκκινα, τον άμπα παντρός. Και όταν το πλήκτρο αφαιθεί στάσιμο χωρίς να χρησιμοποιείται, μπαίνει σε άλλο mode και εδώ μπαίνει σε idle mode το πλήκτρολόγιο, το οποίο απλά κάνει wave, αλλάζει τα χρώματα γενικότερα παντού. Και άμα ξαναπατήσω, μπαίνει στο active mode και μπορείτε να βάλετε εσείς όποιο χρόνο θέλει. Γενικά το πλήκτρολόγιο έχει πάρα πολλές επιλογές προγραμματισμού. Για τα χρώματά του, έχει μέχρι και παιχνίδια μέσα ανθυματωμένα. Μπορεί να παίζετε φυτάκι με τα πλήκτρα αυτά εδώ, μπορεί να παίζετε να καλυφθεί, έχει διάφορα να κάνετε εδώ πέρα. Εδώ στο πλήκτρο το δεξί από το Alt, το πλητρολόγιο μπορεί να μπει σε Gaming Mode, το οποίο σημαίνει ότι αν πατήσετε το πλητρολόγιο που έχει το σήμα της Steel Series και το Start, απενεργοποιεί το μενού έναρξη, δεν βγαίνει. Αν το πατήσετε, ενεργοποιείται κανονικά. Και επίσης εμφανίζει πράγματα που μπορείτε να κάνετε εδώ, να χαμηλώσετε και να ανεβάσετε το φωτισμό του πλητρολογίου, να χρησιμοποιήσετε τα media κουμπιά για να ανεβοκατεβάσετε τον ήχο να πάτε μπροστά στα τραγούδια κτλ. Γενικά είναι ένα πλητρολόγιο που έχει όλες τις δυνατότητες ενός βασικού πλητρολογίου με τις τελευταίες τεχνολογίες της SteelSeries.